Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, στον κύριο Δελαστίκ, 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα και θα τα τονίσω, θα τα τηρήσω. Θέλω να πω ότι στις ευρωεκλογές αυτό που γίνεται στην Ευρώπη είναι ένας συγκλονισμός εκ θεμελίων. Δεν μπορέσαμε να το θίξουμε απόψε. Ελπίζω κάποια άλλη στιγμή να το συζητήσουμε. Μείναμε στο ελληνικό αποτέλεσμα. Προσέξτε, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία... Έχει δίκιο. Κυριαρχούν οι δυνάμεις που τάσσονται εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε τι μεταλλάξεις γίνονται σε όλες αυτές τις χώρες. Δεν θα προχωρήσει η Ευρώπη, έχει δίκιο. Το θέμα είναι αν καταλαβαίνει το Βερολίνο τι σημαίνει αυτό. Τέλειωσε η προχώρηση. Αν δηλαδή στοιχειοδός έχουν καταλάβει ότι αποτελεί αποδοκιμασία της πολιτικής Μέρκελ. Είναι κορυφαίο ζήτημα. Οι αστικές τάξεις των κορυφαίων χωρών της Ευρώπης ξεσηκώνονται ουσιαστικά, γιατί αυτό εκφράζουν τα δεξιά κόμματα τα οποία μα, βλέπετε Γιώργο, να συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτό τον αστισμό καταλύει η Μέρκελ. Αυτό τον αστισμό έχει καταλύσει. Είναι το οποίο λένε στους Γερμανούς όλοι οι κορυφαίοι επιχειρηματικοί, οικονομικοί κύκλοι της Ευρώπης. Δεν είναι κορυφαίοι. Μην το με το Ρέντσι στην Ιταλία. Η Ευρώπη των λαών πάντως δεν είναι. Δεν το είναι όλοι κορυφαίοι. Υπερασπίστε τα συμφέροντά του με όργανο την άκρα δεξιά όπως πάντα. Υπάρχει και λαός, ο οποίος εκφράζεται και λέει όχι. Τι, όχι σε τι. Στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Αν πολλές φορές. Σε εκεί σου λέει όχι. Κατά τη γνώμη μου, λαθεμένα πάει η ακροδεξιά. Αλλά υπάρχει εργατιά. Υπάρχει λαϊκή. Η οποία έχασε τα δικαιώματά τη με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χάσε. Βεβαίως τα χάσε. Τα απεμπόλυσε. Και βεβαίως διαμαρτύρεται. Τα απεμπόλυσε. Δεν μπορεί να κάνει αγώνα η εργατική τάξη για λογαριασμό τη εργατική τάξη. Δεν ψήφισε όμως αριστερά κόμματα. Τη Λεπέν ψήφισε. Μα εδώ ψηφίζει αριστερά και φωνάζεται στην Ελλάδα. Όχι, λέω για στα χαλή. Με 7% δεν ενδιαφέρθηκε και δεν ψήφισε. Όταν ψήφισε εδώ αριστερά φωνάζεται. Θα τελειώσει τη φράση του ο κύριο Δελαστίκ για να πάω στου υπολείπου. Θέλω να πω, η Ευρώπη βρίσκεται σε μία τρομερά κρίσιμη κατάσταση. Πολύ σωστό. Η άποψή μου είναι, αν θέλετε να την πω λίγο δημοσιογραφικά, είμαστε σε ένα καινούριο 1938. Περίπου, βεβαίως. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας συγκλονίσει, να μας κάνει να συζητήσουμε και να φωτίσουμε πλευρές, πτυχές αυτού του ζητήματος. Σημειώνονται τεράστιες μεταλλάξεις. Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος δεν θα είναι σε ελάχιστα χρόνια όπως είναι σήμερα. Αυτό ήθελα να πω, μάλιστα, απλώς για να έχει υποθεί. Προσυπογράφω πλήρως. Θα θέσετε εκλογές στην Ευρώπη αυτές. Ελάτε. Το όνομά σας, παρακαλώ, μη θέσετε ερωτήσεις, πείτε τη γνώμη σας. Και αν νιώσουν ενοχλημένοι, ας απαντήσουν. Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Μάινας Νίκος, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω στο κοινό. Η τοποθέτησή μου όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα θα τη συμπυκνώσω στο εξής. Πιστεύω ότι το πρώτο βήμα έγινε. Υπάρχει καιρός να γίνει, να ολοκληρωθεί το βήμα αυτό. Και η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί το 30% να κυβερνάει το 70% και ταυτόχρονα να το δεσμεύει για τα επόμενα 50 χρόνια. Υπογράφοντας νόμους, υπογράφοντας μνημόνια και να πηγαίνει σε διαπραγμάτευση για ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο είναι το δημόσιο χρέος. Αν αυτοί που κυβερνούν τώρα κόπτονται για το μέλλον της πατρίδας, πρέπει να απευθυνθούν στο λαό, να πάρουν νοπή εντολή και να πάνε να διαπραγματευτούν από πολύ καλύτερη θέση με τους Ευρωπαίους δανειστές. Αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέπετε μια παρατήρηση. Πολύ σύντομα. Ο κύριος Σαμαράς είπε στο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε μαζί στη διαπραγμάτευση. Πάει ότι πει. Μα δεν πάμε για διαπραγμάτευση του χρέους. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί. Είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Άλλο είπε. Ο άνθρωπος είπε κάτι άλλο. Πολύ σωστό. Είναι λέω, άλλο πράγμα η διαγραφή του χρέους και άλλο η διαπραγμάτευση για μείωση επιτοκίων και επιμήκυση του χρονικού διαστήματος. Αυτά δεν είναι απάντηση. Συγγνώμη, στο πρόβλημα του χρέους. Δεν αναφέρθηκα με ταυτόχρονη παρουσία κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναφέρθηκα σε νοπή λαϊκή εντολή. Τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα στην Ευρώπη απαιτούν νοπή λαϊκή εντολή. Τι θα 27% οι δε ευρωεκλογές
22% ευρωεκλογές. Μα τι λέτε. Το Πασόκ 8. Δεν ερχόσαστε. Όνειρο θερινή. Λέει κάτι ο άνθρωπος. Δηλαδή εγκαταλείπεται να φύγει η Τρόικα, να φύγουν τα μνημόνια, να διαγράψουν το χρέος. Αν συμφωνείτε σε αυτό το πλαίσιο, να μας το πείτε. Να εξηγήσω εγώ τη γνώμη μου. Παρακαλώ, να αφήσουμε τους συμπολίτες μας να μιλήσουν. Μην επιτρέπετε σε καμία περίπτωση να παρεμβαίνουμε. Και κυρίως να μην κάνουμε παιχνίδια με τις απόψεις των πολιτών. Παρακαλώ θέρμα. Εγώ θα συμπληρώσω το εξής. Ήταν πολύ καθαρή η άποψή σας, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε. Ναι, καταλάβαμε όλοι. Ελάτε. Γεια σας, λέγομαι Σοφτάς και είμαι από την Αιγρίου Τασερών. Χρυσή Αυγή δεν είναι ψήφος εκδίκησης. Είναι συνειδητοί φασίστες, τουλάχιστον 9 στους 10. Τους είχαμε το 40 με 45 γερμανοτσολιάδες. Και αν μπουν Τούρκοι στην Ελλάδα και είναι αντικομουνιστές, θα έχουμε και τουρκοτσολιάδες. Τους είχαμε στο Πολυτεχνείο. Είχαμε και γνωστό δημοσιογράφο, κύριε Χατζηνικολάου, που έκανε συνέντευξη τους φοιτητές. Ένας φίλος με έχασε τη ζωή του εκεί. Το βρήκα στο Χαντάκι μετά από 5 μέρες. Αυτός ο τύπος ακόμα βγαίνει στα κανάλια. Και ήταν και σε γιορτή της Δημοκρατίας. Αυτοί οι ίδιοι τύποι είναι. Πάμε τώρα και έχω μία γνώμη ότι γίναν άνισες εκλογές και γίνονται άνισες εκλογές στην Ελλάδα. Τα παιδιά από μεγάλες οικογένειες έχουν άλλη μεταχείριση, έχουν πολύ ευνοϊκούς όρους από άλλους υποψηφίους που βγαίνουν στις εκλογές. Παράδειγμα, η οικογένεια Μητσοτάκη, Κυριάκος, με δεν έσημο δουλειά, η Τώρα με δεν έσημο βουλευτής, ο εγγονός. Απευθείας. Δεν είναι όλα τα μυαλά στην οικογένεια Μητσοτάκη και στα παιδιά των πολιτικών. Υπάρχει λοιπόν λόμπι μεγάλο από πίσω που στηρίζονται και βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και άλλοι τρέχουν να τους φτάσουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Μαυρόπουλος Αχιλλέας, ελεύθερος επαγγελματίας. Θα πάρω μια πάσα από την κυρία Κουντουρά, καταρχάς. Θα ήθελα να τοποθετήσετε κάποια στιγμή μια κάμερα εδώ σε εμάς. Να καταγράφει τις αντιδράσεις μας, την ώρα που μιλάνε οι κύριοι. Έτσι ώστε κάποτε μήπως θα δούνε, γιατί ούτε μας ακούνε, ούτε μας βλέπουνε. Να πάω λίγο στον κύριο Μιχαλάκη, στην κυρία Αδρέτα. Θα ήθελα να πω κάτι. Βρίσκεστε στα ποσοστά που είσαστε τώρα λόγω εκβιασμών. Να θυμηθούν τους πρόσφατους. Σταθερότητα. Και κυρία Αδρέτα, ο εκβιασμός ο δικός σας ήταν ότι αν δεν πάρω ποσοστά, θα πάω σε εκλογές. Έτσι. Και αφήνω σας. Να πάω και στον κύριο Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, θα ήθελα να μεταφέρετε της μία ιδέα δικιά μου στον αρχηγό σας. Δεν είναι ηγέτης ακόμα. Δεν μας εμπνέει. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ευτυχώς προηγουμονιστές ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε. Καλησπέρα. Με λένε Ξενοφώντα Καραγεωργίου. Μέχρι τώρα η διαπλοκή γιγαντώθηκε στην Ελλάδα και δρούσε από το παρασκήνιο. Γιγαντώθηκε με κύρια ευθύνη του Πασόκ, αλλά όχι μόνο του Πασόκ. Έβαζε τους δικούς τους ανθρώπους, προωθούσε τους δικούς τους ανθρώπους, έπαιρνε χαριστικές αναθέσεις και έκανε υπερκέρδη. Σε αυτές τις εκλογές είχαμε μια ποιοτική μεταβολή επί ταχύρω. Μέρος της διαπλοκής δεν έδρασε στο παρασκήνιο. Βγήκε ομά κοινικά και απροκάλυπτα στο προσκήνιο και αναφέρομαι στην περίπτωση των δημαρχιακών εκλογών του Πειραιά. Όπου είδαμε τον κύριο Πέτρο Κόκαλη υποψήφιο, τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη να υποστηρίζει τον συνδυασμό του κυρίου Μόραλη, υπαλλήλου του κυρίου. Να τους αφαιρέσουμε Μαρνάκ... τα πολιτικά δικαιώματα. Όχι, 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 μισό λεπτάκι. Να τους τα αφαιρέσουμε. Ο κύριος Πέτρος Κόκαλης έφτασε στο σημείο να κάνει δήλωση εναντίον της διαφθοράς. Εγώ χρειάστηκα χάπια να πάρω μετά από αυτή τη δήλωση του κυρίου Πέτρου Κόκαλη. Αυτή λοιπόν η διαπλοκή που βγήκε στο προσκήνιο και ο κύριος Μαρινάκης που έχει 59 πλοία με όλα. Σε σημαίες χωρών ευκαιρίας, που τα 59 του πλοία είναι ιδιοκτησίας. Επομένως, 50... για να καταλάβω κάτι, μπορώ να σας ρωτήσω. Για ποια ανάπτυξη μιλάει ο κύριος Μαρινάκης για τον Πειραιά, όταν ο ίδιος έχει πληρώματα κάτω από το 10% του αριθμού των. Τελειώστε και θα ρωτήσω. Ναι, να ρωτήσω ό,τι θέλετε. Είμαι πολύ καλά διαβασμένος στην περίπτωση αυτή. Άλλο σας ρωτώ εγώ. Εντάξει, να τελειώσω όμως. Εγώ ρωτώ αν το πρόβλημά σας είναι ο Λεφτάς που κατεβαίνει για υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, δηλαδή βγαίνει μπροστά και τίθεται υπό την κρίση του λαού, ή το πρόβλημά σας είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τους πολιτικούς και κατευθύνουν τα νήματα σαν μαριονέτες. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι αν ο πλούσιος, ο εφοπλιστής ή ο επιχειρηματίας θέλει να κατέβει υποψήφιος και να τεθεί υπό την κρίση του λαού. Το πρόβλημά μου είναι τριπλό. Πρώτον με αυτούς που είναι στα... Τώρα, για τις σημαίες που λέτε των καραβιών των εφοπλιστών,
μιλάτε για μία πρακτική που είναι μόνιμη πρακτική όλων των εφοπλιστών, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να έχουν πολλές ξένες σημαίες. Ωραία. Διότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν έχει εθνικό χρώμα, αγαπητέ φίλε. Θα έπρεπε να πηγαίνει εκεί που βρίσκει την καλύτερη φορολογία του μεγαλύτερου. Ναι, ναι, ακούστε με. Ακούστε, όταν θα αποκτήσετε εσείς καράβια, αφήστε με να το πω θα βάλετε εθνικό χρώμα. Έχω τριπλό. Μέχρι στιγμή του οδηγεί το κέρδο. Μισό λεπτάκι. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε για το θέμα μα. Μισό λεπτάκι. Εγώ θέτω το ζήτημα γιατί πρέπει τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν υπεύθυνα στο πώ θα σταματήσουν την επέλαση των ιδιωτικών συμφερόντων. Να χρηματοδοτούνται πρέπει με αδιαφάνεια. Αποθέσεις επιρροής υπουργών, βουλευτών κλπ. Δεν ακούτε τι σας λέω. Να σταματήσουν να χρηματοδοτούνται με αδιαφάνεια τα κόμματα. Αυτό είναι το θέμα. Το πρόβλημά μου είναι τριπλό. Δεν είναι μόνο. Εσείς θέσατε ένα διαζευτικό. Μένεις στο Δημοτικό Σύμβουλο. Αυτό μας μάρανε τώρα. Αν θα βγει Δημοτικό Σύμβουλο ο εφοπλιστής. Είναι καβοηλίκη του κυρίου Μαρινάκη που βγήκε μπροστά. Αλλά λέω εγώ ως απλός άνθρωπος ότι ένας άνθρωπος ο οποίος με την καθημερινή του πρακτική όχι μόνον δεν βοήθησε μέχρι τώρα την ανάπτυξη των Ελλήνων, αλλά αντιθέτως υπενόμευσε το εισόδημα το εθνικό με το να παίρνει Φιλιππινέζους, Μπαγκλαντεσιανούς κλπ. Ακόμη και για τις θέσεις των... Μην το ψηφίσετε. Όχι, μισό λεπτά. Μην το ψηφίσετε. Εγώ θέλω λοιπόν να τελειώσω την τοποθέτηση. Μπορούμε να τον αναγκάσουμε να κάνει τη δουλειά του όπως θέλετε εσείς. Όχι. Δεν γίνεται. Υπάρχουν εφοπλιστές που έχουν πάρα πολλά πλοία σε ελληνική σημεία. Να τελειώσω. Εντάξει, τελειώσω. Τελειώνω σαν σε μισό λεπτό. Η Νέα Δημοκρατία κυνήγησε. Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν ο καθένας. Το διάλογο που δεν κάναμε εμείς. Αν ο καθένας. Όχι, όχι. Μα ακούστε με ένα λεπτό. Αν ο καθένας από τους επόμενους πιάσει από έναν εφοπλιστή. Και λέει πόσα καράβια έχει με τη σημαία, τι κάνει τα λεφτά του. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Όχι, και επιπλέον εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να φάω μηνύσεις και αγωγές αύριο το πρωί. Όχι, μισό λεπτό. Παρακαλώ λοιπόν, εδώ κάνουμε πολιτική συζήτηση. Ακούστε, θα σας πω γιατί θα φάω μήνυση. Ναι. Γιατί αν για παράδειγμα αυτά που λέτε δεν ισχύουν, παιδιά, δεν το ξέρω. Με όλα σε αγαπητέ φίλε, δεν το ξέρω. Μπορεί να έχετε απόλυτο όχι, δίκιο. Πάρτε τα, θα δείτε το όνομα του πλοίου και τη σημαία. Τα παίρνω. Λοιπόν, δεν είναι παράνομο αυτό όμως. Όχι βέβαια. Ναι. Αν εσείς λοιπόν εδώ θεωρήσει ο συγκεκριμένος κύριος ή όποιος ο άλλος κύριος ότι βλάπτεται τη φήμη του, την υπόλοιψή του και εγώ το ανέχομαι, εγώ θα φάω μήνυση εγώ αγωγή. Θέλω λοιπόν, κάτι ψευδές. Εντάξει. Αφήστε να τελειώσω. Αν τελειώσετε το μένος με το Μαρινάκη, κανένα πάμε. Ελάτε λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Μισό λεπτό μόνο. Η Νέα Δημοκρατία κυνήγησε την εκλογή του κυρίου Κακλαμάνη υποστηρίζοντας μια δικιά της επιλογή του κυρίου Σπυλιωτόπουλου. Την κυνήγησε με κάθε τρόπο. Διοντολογικό και μη. Παρακαλώ, στο Πειραιά όμως, ενώ ο κύριος Μιχαλολιάκος ήταν επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κυρίου Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Αρβανιτόπουλου κυρίως και δευτερευόντως του κυρίου Βαρβιτσιώτη και άλλων, υποστηρίξαν τον κύριο Μόραλη. Σε αυτό το πράγμα, το μάχεραν έδωσες και μάχεραν θα λάβεις, φαντάζομαι ότι το ζήσανε με τα αποτελέσματα. Πάντως ούτε τον κύριο Κακλαμάνη τον διέγραψε η Νέα Δημοκρατία γιατί ήταν υποψήφιος. Είναι λάθος αυτό που λέτε. Όχι. Είναι λάθος, σας το λέω εγώ. Τον διέγραψε εγώ γιατί, δεν τον γιατί δεν ψήφισε νομοσχέδιό της. Εγώ δεν είπα ρωτήστε αυτό. Τον, εδώ είναι. Εγώ δεν είπα μην αυτό. Είπα τρελό. Τη Νέα Δημοκρατία ρωτήστε τον. Υποστήριξε. Κύριε Κακλαμάνη, για ποιο λόγο διαγραφήκατε. Μα δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Το είπατε, αλλά δεν είπε αυτό. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Τι είπα ότι η Νέα Δημοκρατία είχε το δικαίωμα. Να υποστηρίξει και ποιος σας λέει, και ποιος σας λέει ότι ο Υπουργός Παιδείας εκπροσωπούσε τη Νέα Δημοκρατία και όχι το προσωπικό του πολιτικό συμφέρον, σίγουρα. Καθώς είναι υποψήφιος βουλευτής στον Πειραιά. Ναι, μόνο λοιπόν, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα στιβαρό ηγέτης φάγαμε μισή θα ώρα πρέπει με τον Πειραιά. Να τιμωρήσει τον αγνώμονα κύριο Αρβανιτόπουλο. Ολυμπιακός είναι αυτός, μην μιλάτε. Εντάξει, εντάξει, ελάτε. Φυλαχτείτε. Πάντως και ο Παναθηναϊκός είχε ψηφοδέλτιο στην Αθήνα. Για καλά. Συγκρίνετε τη διαφορά τι κάνει ο Θρύλος και τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Οργανωθείτε καλύτερα. Ελάτε, παρακαλώ. Ονομάζομαι Ραΐτης Αντώνης.
Το πάνελ αναλώθηκε για την ανασύνθεση του, με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα των πολιτικών μας δυνάμεων. Δεν μας συζητήκατε, δεν σας ακούσαμε. Αντώνης Μωραΐτης. Είπε το όνομά του. Μωραΐτης. Μωραΐτης. Το πάνελ, κυρία Κανέλη, λέω ότι ασχολήθηκε πάρα πολύ με την ανασύνθεση των πολιτικών μας δυνάμεων, το χάρτη δηλαδή, εν ώψη του εκλογικού αποτελέσματος. Εγώ θα ήθελα να ακούσω πώς είδε το πάνελ. Πώς εκτιμά το πάνελ ότι οι δανειστές μας είδανε αυτή τη στάση της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή τα 2/3 απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία εκτελεί το πρόγραμμά τους, ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει φέρει να μην μπορούν τα 2/3 να ανταποκριθούν σε εν πωλής αυτά τα μέτρα, και γι' αυτό τα μια ματιά στο χρηματιστήριο σας απαντάει, βγάζουν κέρδος. Βρέθηκαν απέναντι στην κυβέρνηση. Κρίση. Λοιπόν, κέρδος βγάζουν. Η Καθημερινή λέει δύο λόγια για την κατάστασή μας. Μας ζητάνε να χτίσουμε έναν όροφο απάνω στην παραγωγική μας βάση για να φτάσουμε το ακριβό ευρώ. Γιατί τα 10 ισχυρότερα, οι 10 ισχυρότερες ανταγωνιστικές οικονομίες αυτή τη στιγμή στον κόσμο, στον πλανήτη, βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτές τις βολεύει το ακριβό ευρώ. Τις βολεύει λοιπόν, και από την άλλη μεριά εμείς υφιστάμεθα μία υπερφορολόγηση, η οποία έχει γονατίσει την ελληνική κοινωνία, και βέβαια δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Λοιπόν, εδώ η Καθημερινή, διαβάσατε την περασμένη Πέμπτη στο Real το πρωί, σας άκουσα, την πρώτη σελίδα, προφανώς δεν γυρίσατε τη δεύτερη. Ξεπέρασαν τα 71 δις τα κόκκινα δάνεια. Αυτό διάβασα. Λοιπόν, πάμε όμως στην πίσω σελίδα. Και αυτό είναι ακόμα. Και το σχολίασα λέγοντας ότι είναι στην ουσία εσωτερική στάση πληρώματος. Τόση στην ανταγωνιστικότητα λόγω υψηλής ανεργίας και χρέους. Η Ελλάδα κατατάσσεται κάτω από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, στις συμπληγάδες του ισχυρού. Και τα γράφει η Καθημερινή, όχι ο ριζοσπάστης. Ακριβώς. Καθημερινή. Ενός ευρώ, το οποίο, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ξεκινήσαμε, όταν μπήκαμε, να θυμηθούμε πόσο ήταν το ευρώ, ήταν 0,89. Ήταν υποτιμημένο σε σχέση με το δολάριο. Σήμερα είναι υπερτιμημένο, έχει φτάσει στο 1,40 και εμφανίζεται η Ελλάδα με μια παραγωγική βάση πολύ πολύ μικρή, πολύ πολύ αδύνατη, να είναι 1,40 φορές περισσότερο ισχυρή από την Αμερικάνικη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μάλιστα. Δεν μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Για να έρθω λίγο και από εκεί. Εδώ. Έλα, Παδόπουλος, εσένα τα λέει. Είναι προλυγούρης. Χαίρετε. Γαβαλάς Μανούλης λέγομαι, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος άνεργος. Ιδιωτικός υπάλληλος είπατε. Να. Ναι, παιδί μου, δεν άκουσα. Λοιπόν, είμαστε νούμερα. Αυτό βγάζω από τη συζήτησή σας. Είμαστε ποσοστά, είμαστε ψυχροί αριθμοί, τίποτα άλλο. Μα το Θεό μου, αυτή τη στιγμή μου σηκωθεί τρίχα. Είσαστε στον κόσμο σας. Σε έναν πολιτικό κόσμο ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Ούτε με τον κόσμο. Κάποιοι μπορεί να τριγνάνε λίγο παραπάνω ανάμεσα στον κόσμο, σου να έχουν μια επαφή. Ωραία, όλα ωραία, όλα καλά. Να δώσουμε, γιατί είχε τώρα και τον βλέπω τον κύριο, τον εκπρόσωπο του ποτάμι. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπόμπολα. Έφτιαξε ένα ωραίο το κόμμα, πήρε έναν υπάλληλό του από το Μέγκα, τον τοποθέτησε. Μου έρχονται 3-4 αγωγές. Διευθυντή, συγγνώμη. Έχω δέσει σήμερα. Να ζητήσω συγγνώμη. Μια αγωγή ο Μαρινάκη, μια ο Πόπολα. Ότι εγώ είμαι ο καθένα άνθρωπο του Μέγκα, γιατί εκεί έχω κάνει. Πάω πάσο να βγάλουμε τα ονόματα. Απλά θέλω να πω ότι πώ το μηδιακό σύστημα κατάφερε και έφτιαξε 1,6% μέσα σε 3 μήνες. Και έπεισε και τόσου ανθρώπου να το ψηφίσουν, εννοείται. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς. Χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Εντάξει, δεν μπήκατε στον κόκκινο να το δείτε. Μόνο με διαφημίσεις. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά κόμματα που είναι χρόνια. Είναι χρόνια κόμματα. Μην τους πας την πρόταση. Πάνε την ευθύνη στους ψηφοφόρους. Γιατί το ψηφίζανε. Συμφωνώ. Με τι κριτήρια. Υπάρχει ένα κόμμα Ελλήνων Κυνηγών που πήρε 55.000 ψήφους, το οποίο δικαιολογώ τους ψήφους αυτούς. Ποιος κρύβεται και από αυτό πίσω κανείς. Όχι, το δικαιολογώ τους συμπολίτες μου να ψηφίσουν αυτό το κόμμα μόνο στην περίπτωση που είχαν προγραμματικές δηλώσεις να σας πάνε στο κυνήγι, μα το Θεό. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εμάς που. Βασικά υπάρχει αυτό το θέμα που μόνο η κυρία Κρυβοπούλου έθιξε προς το τέλος. Ούτε καν ο κ. Φαζάνης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πόλεμος που έγινε μηντιακά τις τελευταίες μέρες από Κυριακή σε Κυριακή ήταν εσχρός. Σε ποιον? Απέναντι
την αποσταθεροποίηση. Εκβιασμοί και απειλές. Εκβιασμοί, απειλές, μόνο ο Godzilla δίκη να μας φάει. Δημοσιοποίησης. Ο Godzilla. Δεν θα είχαν τα δικαιώματα. Προφανώς. Είναι ένα τριχιαστικό. Το μόνο που μένει στους κυβερνώντες, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι από... Ωραία τα μοιράσατε, τα δημοσκοπικά, τα ποσοστά των εκλογών αυτών σε σχέση με ποιους, με ποια προηγούμενα ποσοστά πρέπει να συγκριθούν. Εγώ θα τα διαχωρίσω σε προμνημονίου και μετά μνημονίου. Προμνημονίου Νουδού Πασόκ 5.300.000 ψήφοι. Ευρωεκλογές 1.750. Αν αυτό δεν σας αρκεί για να καταλάβετε ότι ο λαός ζητάει όχι απλά να σταματήσετε τα μνημόνια, γιατί υποτίθεται τελειώνουνε, τους άλλους υποτίθεται, ναι, υποτίθεται, να σταματήσει η εφαρμογή τους. Δύο χρόνια ακόμη πάνε τα ήδη υπογεγραμμένα μνημόνια. Α, δύο χρόνια ακόμη πάει η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τα ήδη υπογεγραμμένα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή λέω ότι ο λαός δεν είναι ότι ζητάει να μην γίνουν άλλα μνημόνια. Ο λαός πιστεύει ότι ζητάει να μην εφαρμοστούν καν πλέον από εδώ και πέρα. Αν το από το 5.300 να φτάσουμε σε ένα 750 για τους δύο κυβερνώντες μνημονιακούς δεν επαρκεί για να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να συνεχίσουν, ο Θεός και η ψυχή τους. Μάλιστα. Μία παρατήρηση, κύριε Χατζηνικολάου, στο νούμερο που είπε, 750 που είπε, είναι το 16% του πληθυσμού. Μάλιστα. Αυτοί αποφασίζουν. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ασπασία Κωνσταντινίδη, είμαι διερμηνέας. Θέλω να πω σαν Έλληνας πολίτης ότι είμαι κάπως, έχει γίνει ένα βήμα και έχει γίνει κάποια αλλαγή. Και αισθάνομαι λίγο καλύτερα, δεν ξέρω βέβαια αν εφαρμοστούν όλα αυτά που λένε, γιατί από λόγια έχουμε χορτάσει. Και από την κυβέρνηση την τωρινή είμαι ικτρά απογοητευμένη, λόγω του ότι ακούσαμε τόσα πολλά λόγια και δεν εφαρμόστηκε σχεδόν τίποτε. Προεκλογικά τρέχαμε στο Μαρούσι να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαμαρά, που ήταν κατηγορηματικός και δεν ήθελε αντιμνημονιακός. Και τελικά έγινε ο πιο σούπερ μνημονιακός που υπάρχει. Μας έχουν τρελάνει στα χαράτσια, μας έχουν νίξει οι φόροι, η ανεργία, τα πάντα, και ακούμε μία ανάπτυξη χωρίς να υπολογίζουν το λαό καθόλου, σαν να μην υπάρχουμε εμείς. Υπάρχουν εκείνοι, ωραία, είναι τακτοποιημένοι με τα κουστούμια τους, με τους παχουλούς μισθούς τους, τι τους ενδιαφέρει για το λαό. Είμαστε όλοι, είμαστε απογοητευμένοι και πάρα πολύ λυπημένοι και στεναχωρημένοι. Τώρα πιστεύω και θέλω να πιστεύω σε αυτή την αλλαγή. Είπανε κάποια πράγματα, είπε ο κύριος Τσίπρας, θέλουμε να πιστεύουμε σε αυτή την αλλαγή, ότι κάτι θα γίνει, κάτι το διαφορετικό. Και το πιστεύω. Και εύχομαι έτσι να γίνει. Μάλιστα. Θα την πατήσετε όπως με τον κύριο Σαμαρά. Ελάτε. Καλά. Όχι σαν τον κύριο Κουβέλη. Όχι σαν τον κύριο Κουβέλη. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Παναγιώτης Χατζιωάννου. Είμαι αρχιτέκτονας. Θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα των ευκαιριών που έχουν οι υποψήφοι βουλευτές να προβάλλονται στα μίντια. Εάν παρακολουθήσουμε ακούστε τον συμπολίτη σας που μιλάει εκστρατεία και δούμε μετά και τα αποτελέσματα, θα διαπιστώσουμε ότι η κυρία Χατζηνικολάου από τους περίπου 1.500 υποψήφιους, αυτοί που εμφανίστηκαν στα κανάλια δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 100. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στους υπόλοιπους... 150 να είναι πάλι, ναι, το 10%. Μέσα στους υπόλοιπους μπορεί να υπήρχαν άνθρωποι πολύ σημαντικοί. Αλήθεια είναι αυτό. Άνθρωποι με ικανότητες τέτοιες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε επίλυση προβλημάτων και σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως δεν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, αυτή η κατάσταση ευνοεί τους υποψήφιους οι οποίοι μπορεί να προωθούνται από τα κόμματα. Ακριβώς. Και από τα κόμματα ή και από τα μίντια. Ή και από τα μίντια. Τα ίδια, εξυπηρετούν συμφέροντα. Ναι, ναι, ακριβώς.
Όπως είδατε, είχαμε και πολλούς μηδι ανθρώπους στις τελευταίες εκλογές. Ναι, ναι. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα, σημαίνει και στην Ευρώπη, έτσι. Και βέβαια δεν πρέπει να δεχτούμε ότι επειδή συμβαίνει στην Ευρώπη είναι σωστό, γιατί υπάρχει μια νοοτροπία στην Ελλάδα ότι επειδή συμβαίνει στη Δύση είναι σωστό, άρα το υιοθετούμε. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη πιθανότητα αυτή η παρακμή στην οποία οδεύει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια να οφείλεται σε αυτό το παράγοντα, γιατί αυτός ο παράγοντας ενδέχεται να εξυπηρετεί, δηλαδή ενδέχεται να γίνεται σκόπιμα με σκοπό να εξυπηρετήσει στόχους έτσι ώστε οι βουλευτές που εκλέγονται να μην έχουν τις ικανότητες που χρειάζεται για να ανταποκριθούν, αλλά να είναι εύκολα, ας πούμε, όχι θύματα, να παρασύρονται εύκολα ή να πείθονται εύκολα σε πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. Ο μπερλουσκονισμός τι είναι, δηλαδή, που ήταν ιδιοκτήτης των μίντια και όχι αναγνωρίσεις ένα, ένα πρόβλημα που θα μπορούσε που να συζητηθεί. Που έβγαλε πρωθυπουργό και πολιτική στην Ευρώπη. Ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να συζητηθεί είναι τελικά σήμερα ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του βουλευτή. Να είναι δηλαδή ο βουλευτής απλός αριθμός, τον οποίο μετράνε μόνο στις φάσεις των ψηφοφοριών στη Βουλή, ή ο βουλευτής θα έπρεπε να είναι εκείνος ο οποίος έχει άποψη, έχει γνώσεις, ειδικές τεχνικές γνώσεις σε θέματα και μπορεί να βοηθήσει σε κάποιες αποφάσεις. Βέβαια, ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, αλλά δεν θα το θέσω στην έκταση που θα ήθελα να το θέσω. Το ερώτημα είναι εάν θεωρούν ότι αυτή η κατάσταση που επικρατεί με την προβολή ή ορισμένων τέλος πάντων υποψηφίων θεωρούμε ότι αποτελεί εκτροπή και δημιουργεί πρόβλημα στον τρόπο που εφαρμόζεται η δημοκρατία ή όχι. Μάλιστα. Πιστεύουν ότι αποτελεί εκτροπή ή όχι. Και αν αυτό πιστεύουν ότι αποτελεί εκτροπή, τότε ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για να εξαλειφθεί. Πάντως σε καμία, κύριε Χατζηνικολάου, ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει εκλογή στις ευρωεκλογές με σταυρό προτίμησης εθνική περιφέρεια. Και νομίζω ότι μετά τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών. Γι' αυτό υπάρχουν οι περιορισμοί τον τελευταίο μήνα. Ίσως πρέπει να ξαναδούμε το θέμα. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για να είναι αναγκασμένα τα μέσα να καλούν περισσότερους υποψηφίους. Αλλά και πάλι ο προβεβλημένος και ήδη γνωστός έχει προβάδισμα. Σωστό, προφανώς. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Δεν αντιδράσατε. Δράσαμε, κυρία Δρέτα. Μηχανολόγος. Παρακαλώ να ακούσουμε τους συμπολίτες μας. Παρακαλώ. Μηχανολόγος άνεργος. Ακόμη μια φορά διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών. Πραγματικά βρισκόμαστε, πιστεύω, οι περισσότεροι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομική. Και όχι μόνο, υπάρχει και κοινωνική κρίση, πιστεύω. Και όταν εγώ φεύγω από το σπίτι και πρέπει να δουλέψω για να πάρω 10 ευρώ, 20, 30 και πρέπει να βγάλω έργο, έρχομαι εδώ και ακούω για πολιτικές. Δηλαδή ένας πολιτικός λέει φεύγω από το σπίτι και πάω να κάνω πολιτική. Η πολιτική αυτή καθ' αυτή δεν μας ενδιαφέρει. Η οικονομική πολιτική μας ενδιαφέρει. Δηλαδή εγώ θα ήθελα οι βουλευτές, οι κυβερνήσεις να ασχολούνται με οικονομικά θέματα. Και όχι να λένε πάμε και κάνουμε πολιτική. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν ξέρει πια τι να ψηφίσει. Έχουμε μπερδευτεί. Γι' αυτό υπάρχουν και τόσα κόμματα. Γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν οι πολιτικοί ότι πρέπει να καλύψουν κάποια κενά που τάχα δημιουργούνται και θα τα καλύψουν οι ψηφοφόροι αυτά τα κενά. Δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε πλέον. Άλλος δυστυχώς πάει στην Χρυσή Αυγή, άλλος πάει δεν ξέρω σε ποιο άλλο κόμμα. Θα δημιουργηθούν και άλλα κόμματα στο μέλλον, γιατί θα θέλουν να εκπροσωπήσουν και άλλο ποσοστό των πολιτών, αλλά πάντως είμαστε σε σύγχυση. Είμαστε απογοητευμένοι και δεν μας καλύπτουν αυτοί οι πολιτικοί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι ο Γιάννης Γαλανόπουλος και είμαι τραπεζικός υπάλληλος. Είμαι πραγματικά ανήσυχος. Διότι αν το δούμε καθαρά, ένας στους 10 γνωστούς μας που ψήφισε έχει ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Και αυτό το αυγό δυστυχώς όλο και μεγαλώνει. Δεν είναι μόνο στη Γαλλία η Λεπέν ή στην Ολλανδία ή στη Δανία. Σε ένα δελτίο ενός αλουκανανιού σήμερα είδα ότι και στην ίδια τη Γερμανία βγήκε άνθρωπος ο οποίος σε φωτογραφία είχε το Ρούντολφ Χεσ από πίσω. Με το Ρούντολφ Χεσ από πίσω. Έχεις δίκιο, παλικάρι μου.
Λοιπόν, και αυτό πραγματικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να λυθεί και πρέπει να λυθεί άμεσα. Διότι εάν δεν λυθεί άμεσα, το 9 θα γίνει 19. Έτσι ξεκίνησαν και κάποιοι το 1938 και φτάσανε στο 97. Και τότε τα πράγματα δυστυχώς δεν θα μπορούμε να τα ανατρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Μιλόπουλος Σταύρος ονομάζομαι, ιδιωτικός υπάλληλος. Όλοι τα έχουν βάλει με την κυβέρνηση. Εγώ θα πω ότι και με δίκιο. Η αντιπολίτευση και όλοι αυτοί οι οποίοι υπηρετήσαν την αντιπολίτευση τόσα χρόνια δεν ήταν μέσα στο σύστημα. Ήταν απ' έξω από τα σύστημα. Οι συνδικαλιστές όλοι δεν ξέρανε τι γινότανε. Στον ιδιωτικό τομέα είμαι και δεν έχω ανάγκη από κανέναν, ούτε έχω χτυπήσει καμία πόρτα. Και οι συνδικαλιστές που έχουμε δεν δουλεύει κανένας τους. Εγώ όμως δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, δεν μπορώ να λένε ότι δεν κυβερνήσανε ή δεν ξέρανε ή δεν ακούσανε τίποτα. Και κάτι άλλο. Γιατί να φοβάσαι να πεις ότι είσαι Έλληνας, πατριώτης και εθνικόφιλος. Γιατί, δεν το κατάλαβα. Είμαι φασίστας επειδή είμαι Έλληνας. Επειδή δίνω προτεραιότητα στον συμπατριώτη μου τον Έλληνα. Αυτά, τίποτε άλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ράπτης Θοδωρής, πρώην επιχειρηματίας. Κύριε Χατζηνικολάου, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος Ευρωπαίος πολίτης. Η Ευρώπη αυτή, την οποία διδάχθηκα πριν 30 χρόνια στο σχολείο μου, βλέπω σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μου μάθανε. Του Ντελόρ, του Μιτεράν και αν όχι του Τσόρτσιλ. Λοιπόν, βλέπω μια Ευρώπη των αγορών, μια Γερμανία να κερδοσκοπεί πάνω στον πόνο και στο αίμα της χώρας μου και των συμπολιτών μου. Πράγμα απίστευτο και πάρα πολύ ενοχλητικό, αναξιοπρεπέστατο, θα έλεγα, και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες στηρίζουν τη γερμανική πολιτική, δυστυχώς. Και εκτός ότι θέλω να ευχηθώ στους ευρωβουλευτές μας καλή επιτυχία στο έργο τους, θέλω να τους θυμίσω ότι έχουν στοιχειώδη υποχρέωση να στεγνώσουν και αυτή την ψυχή τους, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κάποτε, να δώσουν μάχες στην Ευρώπη, διότι από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει, κύριε Μιχελάκη, να είμαστε εκεί, πρέπει κάτι να διεκδικήσουμε από αυτή την Ευρώπη. Εγώ δεν θέλω η χώρα μου, κύριε Μιχελάκη, να εισάγει μαϊντανό από την Αργεντινή και να μου λένε τα πορτοκάλια σχοματερές. Δεν θέλω, κύριε Μιχελάκη, μια Ευρώπη που να έχει στείλει όλη τη την παραγωγή στην Κίνα και να μην υπάρχουν εδώ πέρα εργοστάσια. Ήθελα μια Ευρώπη που να έρθει και να βάλει 10 εργοστάσια στην Ελλάδα για να βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες. Ήθελα να δω να βγαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και να λένε πάτε όλοι στην Ελλάδα για διακοπές τα επόμενα χρόνια για να τη στηρίξετε. Αυτά είναι που ήθελα να ακούσω. Και να βγάλουν ευρωπαϊκά ομόλογα, όχι να κερδοσκοπούν εις βάρος της χώρας μου. Αυτή την Ευρώπη οραματίζομαι και να είστε σίγουροι όλοι όσοι με ακούτε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων αυτή την Ευρώπη οραματίζονται. Να είστε σίγουροι. Καμία άλλη. Δεν θέλουμε να μας πουλάνε όπλα. Δεν θέλουμε να μας βάζουν τον Τούρκο. Θέλω να βλέπω το γερμανικό το F-16 να καταδιώκει το τουρκικό F-16 στο Αιγαίο. Αν είναι η Ευρώπη αυτή η οποία είναι αλληλέγγυα μεταξύ των χωρών και όχι των αγορών και μόνο. Να την κάνω τι. Δεν με ενδιαφέρει καμία τέτοια Ευρώπη. Η Frontex φυλάει τα σύνορα και έχει έδρα στον Πειραιά. Επίσης θα ήθελα να πω, να αναφερθώ λίγο στους Έλληνες πολιτικούς και στις εκλογές. Η Frontex είναι διεθνείς δυνάμεις που φυλάνε τα σύνορα. Με ενοχλεί πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου, ένα πράγμα διαχρονικά στη χώρα μου και στις εκλογές. Επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν μιλάτε με έναν παλαιοκομμουνιστή, μιλάτε με άνθρωπο της αγοράς που από μικρό παιδί κολλάει ένσημα. Λοιπόν, με ενοχλεί απίστευτα η παραδοσιακή κοροϊδία των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει τη χώρα μου. Ενοχλούμε απίστευτα να ακούω τον εκάστοτε υποψήφιο πρωθυπουργό να με κοροϊδεύει προεκλογικά. Θέλω να παρεμβαίνει εισαγγελέας όταν με κοροϊδεύει προεκλογικά ο εκάστοτε κύριος Σαμαράς και μου λέει θα ασκήσω τα μνημόνια σελίδα-σελίδα και γίνεται ο μνημονιακότερος όλος στην πορεία. Θέλω να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Θέλω να αναιρείται. Δεν θέλω να έχει το δικαίωμα να με κοροϊδεύει, να μου παίρνει την ψήφο μου και μετά να μου παίζει τα πολιτικά παιχνίδια για τον ΑΒ λόγο που αυτός ξέρει.
Είναι απαράδεκτο, κύριε Χατζηνικολάου, να παίζουν τέτοια παιχνίδια στις πλάτες μας. Θέλω, επειδή είπε ο πρώτος συμπολίτης που μίλησε και συγγνώμη για τις φωνές, είμαι εκνευρισμένος, θέλω να του πω ότι δεν είναι το θέμα αν θα πάτε μαζί, αν θα συμφωνήσετε μαζί για τις εκλογές. Το θέμα είναι να μας πείτε ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσετε. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Μιχελάκη, δεν με ενδιαφέρει, κύριε... Συγγνώμη, Κρανιδιώτη, κύριε Κρανιδιώτη, που είπατε πριν, εάν το ΠΑΣΟΚ θα πάρει περισσότερα υπουργεία από αυτά που ζητάει. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, κύριε Κρανιδιώτη. Οι πολιτικές μας ενδιαφέρουν, κύριε Κρανιδιώτη. Οι πολιτικές. Κυρία Αδρέτα, δεν μας ενδιαφέρουν οι σταυροί. Μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές, καταλάβετε το. Ζούμε μια φοβερή τραγωδία σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να πάρετε το μήνυμα, να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να μπείτε και εσείς μάλλον στο βασικό μισθό. Γιατί αδιαφορετικά δεν γίνεται να καταλάβετε από ό,τι φαίνεται. Έχουμε μια τεράστια ευκαιρία με την αναθεώρηση του συντάγματος και πρέπει να γίνουν πράγματα. Να μείνετε οι μισοί, να πάρετε λιγότερα χρήματα. Εγώ δεν είμαι βουλευτής. Να δούμε άλλα πράγματα, να έρθετε πιο κοντά σε εμάς. Τα πρόσωπα έχουν σημασία για τις πολιτικές. Εγώ, κύριε Κρανιδιώτη, δεν είδα κανένα βουλευτή από κανένα κόμμα να πηγαίνει και να λέει. Μα τι κάνεις, πρόεδρε. Αλλά είπαμε στο λαό όταν εμείς ζητήσαμε την ψήφο του και άλλα του κάνουμε τώρα. Κανέναν δεν είδα από εσάς. Και όπως επίσης δεν είδα και κανέναν βουλευτή. Με συγχωρείτε, κύριε Παγκατσικολά. Δεν είδα και κανέναν βουλευτή να αυτοκτονήσει όπως οι 6.000 Έλληνες. Θα έπρεπε ένας να κάνει χαρακίρι. Ένας από αυτούς που περάσαν από το 1974 μέχρι σήμερα. Έπρεπε κάποιος να αυτοκτονήσει. Να μας δείξει ότι έχει λίγο τσίπα. Δεν είδα το ΣΔΟΕ όταν ανακάλυψε το πρόβλημα το οικονομικό ο κ. Σαμαράς και έγινε ξαφνικά μνημονιακός. Δεν είδα να στέλνει το ΣΔΟΕ στη λίστα Λαγκάρτ πρώτον και δεύτερον. Να στέλνει σε όλους τους πολιτικούς από το 1974 και μετά να τους ψάξει με πόσα μπήκανε και με πόσα βγήκανε. Αυτά δεν τα είδα. Δεν τα είδε ο Έλληνας αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας κατηγορεί και γι' αυτό επιτέλους ψήφισε σοφά. Και σας έχει καταμπερδεύσει. Σας έβαλε και το αγκάθι της Χρυσής Αυγής. Πράγμα το οποίο εσείς διαμορφώσατε με το συνεργάτη σας, τον κύριο. Νομίζω ότι είναι μετά καρκίνωμα. Την προτροπή να αυτοκτονήσουμε όλοι. Αυτά πρέπει να καταλάβετε όλοι. Αυτό, αυτά έχουμε ανάγκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Ναι, θα βάλω, κύριε Χατζηνικολάου. Ο οποίος δεν χρησιμοποίησε ποτέ δημόσιο νοσοκομείο στη ζωή του. Ποτέ καμία σχέση με το δημόσιο. Πλήρωνα με τη σύζυγό μου πάνω από 300 εργαζόμενους. Είκα. Και τέβε κολλά από 21 χρονών και όταν πτώχευσα, κύριε Μιχελάκη, ξέρετε τι μου είπε η χώρα μου. Δεν δικαιούσε επίδομα. Αυτό μου απαντήσατε. Που δεν έπρεπε να μου πείτε, κύριε, 300 εργαζόμενους είχες, θα σε πληρώνουμε 10 χρόνια και να κάθεσαι. Αυτό μου απάντησε η χώρα μου, κύριε Μιχελάκη. Τι έχετε να μου πείτε. Ευχαριστώ. Πείτε μια φράση. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Μας είπες να μην πούμε. Τα θέματα που ανοίξαν είναι τεράστια. Και επιτρέπω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν νομίζετε ότι μετά από αυτή τη συζήτηση το συμπέρασμα είναι οι καθήμενοι εδώ, οι παρακαθήμενοι, εκλεγέντες από τον ελληνικό λαό γιατί μονίμως καταφεύγεται σε αυτή την νομιμοποίηση της εκλογής. Και επειδή κανένας δεν γίνεται βουλευτής χωρίς να τον ψηφίσουν. Δεν είναι κάτι που το αποφασίζεις και γίνεσαι. Αν αποφασίσεις να γίνεις επιχειρηματίας, μπορείς να γίνεις. Αν αποφασίσεις να έχεις 300 εργαζόμενους, τους έχεις. Επιχειρηματίας. Ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αλλά αν γίνεις βουλευτής, κάποιοι σε ψηφίζουν. Εγώ στο τέλος της εκπομπής να ανοίξω μία συζήτηση που λέει και να εξηγεί γιατί ο καθένας από εμάς δεν αυτοκτονεί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι τελείωσε η συμμετοχή μου στην εκπομπή. Λυπάμαι. Δεν θα δεχθώ τέτοιου είδους συζήτηση. Επειδή εγώ δεν είμαι βουλευτής, θέλω απλώς να πω. Όχι, δεν λογοκρίνω τους πολίτες. Όχι, και εγώ απαντώ. Και εγώ άμα θέλω, απαντάω. Άμα θέλω, δεν απαντάω. Βεβαίως κρίνονται. Αλλά δεν θα απαντήσουμε τώρα στο αν θα αυτοκτονήσουμε ή όχι κατά προπονή. Σας συγγνώμη. Δεν ήταν ποτέ στην ελληνική κουλτούρα η αυτοκτονία. Ποτέ. Η έξοδος του Μεσολογίου μπορεί. Αλλά δεν ήταν αυτοκτονία. Ναι, αν θέλετε Αντρέτα. Να μιλήσουμε για την έξοδο του Μεσολογίου, να μιλήσουμε. Στην Ελλάδα, αυτοκτονία ως πολιτική και κουλτούρας πρακτική δεν υπήρξε ποτέ. Εκτός και αν ήταν ηρωική και ήταν αντίθεση σε εχθρό. Και ευτυχώς. Σε εχθρό. Έλεος. Πείτε το, κυρία Αδρέτα. Είχαμε όμως μερικές σημαδιακές αυτοκτονίες. Θέλω απλώς πολιτικών. Να πω. Ότι καταλαβαίνοντας την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών, δεν θα πρέπει ποτέ να μην σκεφτόμαστε και την έννοια της ατομικής ευθύνης.
αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε, κάποιος τους ψηφίζει, κάποιος τους σταυρώνει. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 3:20. Παρακαλώ. Όχι, δεν θα το αποκτήσετε γιατί είναι 3:20. Έπρεπε να έχω τελειώσει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Τα δηλητηρίασε και τα 6. Εγώ το πληρώνω αυτό το τίμημα. Το πληρώνω. Σίγουρα έχω ευθύνη, κυρία μου. Σίγουρα έχετε δίκιο και καλά μου τα λέτε. Με τη διαφορά που εγώ το πληρώνω το τίμημα. Όλοι το πληρώνουμε. Όχι, κυρία μου, δεν το πληρώνουμε. Όλοι το πληρώνουμε. Όχι, εγώ το πληρώνω. Ορίστε, και κύριε Μιχελάκη, μια τελευταία κουβέντα. Πρέπει. Δεν σας ακούω τι λέτε. Συγγνώμη. Επειδή και ο κύριος Σαμαράς αύριο πήγε στο όμως, Λαϊκό πρέπει Κόμμα, να κλείσω. Πρέπει επιτέλους να δούμε σε αυτή τη χώρα ένα πολιτικό να βάζει θέματα στο τραπέζι. Επιτέλους έχουμε ανάγκη να το δούμε από τους Έλληνες πολιτικούς από το πράγμα. Έχουμε ανάγκη να το δούμε. Έχουμε ανάγκη να δούμε να διαπραγματεύεστε. Το καταλαβαίνετε. Με συγχωρείτε, μια τελευταία αυτό λέξη. Που είπατε. Με μια τελευταία λέξη. Επίσης έχουμε ανάγκη από κοινωνικό κράτος. Καταλάβετε το. Έχουμε ανάγκη, το κεφάλαιο θα είναι πάντοτε ασίδωτο. Έχουμε ανάγκη πλέον από κοινωνικό κράτος. Πάτε καλά στο μυαλό σας ό,τι σας λέω. Επειδή απευθυνθήκατε σε μένα, να σας πω. Να σας πω αυτό που είπατε σε αυτό το πράγμα, ότι πράγματι έτσι είναι, τι εννοείτε, ότι έχουν γίνει κύριε, σε αυτόν τον τύπο αδικίες και επίσης ότι ναι, πράγματι εννοείτε, μπαίνει. Μπορεί να είναι αργά, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, θέσεις. Αλλά να ξέρει ότι προσπάθειες γίνεται. Πρέπει να κλείσουμε. Όχι, όχι, τώρα μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, οχλαγωγία. Και δεν θα το επιτρέψω. Παρακαλώ πολύ. Έφερα το μικρόφωνο. Σας έφερα το μικρόφωνο, αγαπητέ κύριε, και μιλήσατε. Γιατί το κάνετε αυτό τώρα? Ναι, να με συγχωρείτε πολύ. Όχι! Σας παρακαλώ θερμά. Έφερα το μικρόφωνο, σας μαλώνω. Διότι μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε, ακούγεται μια οχλαγωγία και εγώ δεν θέλω η εκπομπή αυτή να εξελιχθεί με τρόπο που να μην ξαναγίνει. Γι' αυτό το λέω. Γιατί δεν θα έρχονται οι πολιτικοί να συζητήσουν μαζί σας, αν αντί να συζητούμε, φωνάζουμε 10 μαζί. Με συγχωρείτε. Όχι, δεν συζητούσαμε τώρα. Τώρα εγώ άκουσα 5 από εσάς να φωνάζουν όλοι μαζί. Αυτό δεν είναι συζήτηση. Εγώ δεν θέλω να γίνει γήπεδο εδώ. Θέλω ο καθένας να παίρνει το μικρόφωνο, να λέει το όνομά του και να λέει την άποψή του. Και κυρίως δεν θέλω να ακούγονται φωνές. Λοιπόν, νομίζω ακούστηκε πολύ σοβαρή. Όχι, δεν θα δώσω ξανά το μικρόφωνο. Παρακαλώ θερμά, μιλήσατε περισσότερο και από πολιτικός. Λοιπόν, ακούστηκε πολύ σοβαρή κριτική. Νομίζω ότι αυτά τα δύο τελευταία που είπατε προς τον κύριο Μιχελάκη και τους άλλους πολιτικούς για τη διαπραγμάτευση και για το κοινωνικό κράτος ήταν πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Ελπίζω να τις λάβει το πολιτικό πάνελ υπόψη του. Καλή σας ημέρα, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.